Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πετραλιά, δεν είναι στην αίθουσα ο κύριος Χατζηδάκης. Νομίζω ότι περιμένει το Πανελλήνιο να πείτε τι θα γίνει με τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε 700.000 εκκρεμότητες. Δεν μπορεί να φταίνε οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί για τις αριθμίες του συστήματος. Μέχρι το πέρας της συνεδρίασης θα ήταν πολύ δημιουργικό αν ακούσουμε μία απάντηση σε σχέση με τις προθέσεις του Υπουργείου. Έχουν αυτοί οι επαγγελματίες φορτωθεί τις αριθμίες και τις δυσκολίες τις ψηφιακές οι οποίες έχουν προκύψει και έχουν επομιστεί ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος για τη λειτουργικότητα και την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων. Και είναι άδικο όχι μόνο να στοχοποιούνται, αλλά να γίνονται και σχόλια τα οποία δεν έχουν αποδοκιμαστεί μέχρι τώρα, ότι για πρώτη φορά λένε οι σύζυγοι, οι γυναίκες των λογιστών θα είναι χαρούμενες γιατί θα κάνουν διακοπές. Λοιπόν, το στοιχειώδες της πολιτικής ευπρέπειας είναι να αποδοκιμαστεί ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου γι' αυτό το ατυχές και άστοχο και απαράδεκτο σχόλιο. Χωρίς αμφιβολία, σήμερα που συζητάμε για τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει αναδειχθεί και έχει πιστεί όλη η κοινωνία ότι η πυλώνα της ασχροκέρδειας και της ακρίβειας είναι οι κυβερνητικές επιλογές και οι επιλογές του οικονομικού επιτελείου. Η κυβέρνηση βρέθηκε και βρίσκεται μακριά από τη στήριξη των οικοκυριών και της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Μακριά από τη δραστική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μεγάλων κρίσεων και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος. Τους τελευταίους μήνες, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις. Έχουμε κάνει εκατοντάδες αναφορές σε αυτή την αίθουσα για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και την αγορά, που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομία και τις προοπτικές της ανάπτυξής της. Είστε απολύτως απομονωμένοι στο δημόσιο διάλογο. Για τη μείωση των έμεσων φόρων, σας μιλά όχι μόνο η αντιπολίτευση, όχι μόνο οι ενεργούντες μέσα στην αγορά, ακόμα και η βιομηχανία τροφίμων πήρε θέση και εξήγησε ότι αν υπήρχε μείωση των έμεσων φόρων, αυτή θα πέρναγε στους καταναλωτές. Είστε η κυβέρνηση η οποία έχει πετύχει ένα στα δύο νοικοκυριά να έχουν μειώσει την κατανάλωση και τις αγορές τροφίμων. Τροφίμων, προσέξτε. Και υπουργός σας σε τηλεόραση έχει πει ότι εάν μειωθεί ο ΦΠΑ θα αυξηθεί η κατανάλωση. Ο επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου. Και μίλαγε για τα τρόφιμα. Ένα στα τρία νοικοκυριά δυσκολεύεται να καλύψει τους λογαριασμούς, τους βασικούς. Και σε μια χώρα που υποδέχεται 30 και πλέον εκατομμύρια τουρίστες, οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε μία μέρα διακοπές. Αυτά δεν είναι επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Διότι στο κέντρο του σχεδιασμού μιας οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι η κάλυψη των αναγκών των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Όχι απλώς η τακτοποίηση των δημόσιων οικονομικών και η υπερσυσσόρευση κερδών στα χέρια των λίγων. Είναι πρόσφατα τα στοιχεία που λένε ότι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεώνασμα υπάρχει για το πρώτο εξάμηνο. Σας έχω πει και αλλού, κύριε Χατζηδάκη, προφανώς δεν περιμέναμε να αποδεχτείτε το σύνολο των προτάσεων οικονομικής πολιτικής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπό το φως αυτών των αποτελεσμάτων, κανένα φόρο δεν μπορείτε να μειώσετε. Καθόλου να μειωθεί ο ΦΠΑ, πουθενά. Ούτε στα τρόφιμα. Κανένα μάθημα δεν παίρνουμε από τη διεθνή εμπειρία. Για πόσο ακόμα θα είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό τροφίμων. Η δική μας διακυβέρνηση, θέλω να σας υπενθυμίσω, γιατί πολλοί λόγοι γίνεται αυτές τις μέρες, επέστρεψε πάνω από 2 δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματος στα έτη 2016 έως 2018 και σε συνθήκες μάλιστα εξωτερικού καταναγκασμού, κύριε Χατζηδάκη. Είναι μια επιλογή από την οποία απέχετε συνειδητά. Χρησιμοποιείτε και εργαλειοποιείτε την ακρίβεια, λοιπόν. Πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ εισηγείται μείωση των έμεσων φόρων, αλλά και διαπιστώσεις της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Λένε ότι η χώρα είναι 10% ακριβότερη από τις χώρες της Ευρωζώνης και ότι οι τιμές δεν θα πέσουν αν δεν πολεμηθούν τα ολιγοπόλια. Άρα δεν έχετε καμία διάθεση να κάνετε κάτι τέτοιο, δεν έχετε καμία διάθεση ούτε να συζητήσετε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για πλαφόν στα κέρδη, μια πολιτική η οποία έχει προταθεί από την Κομισιόν από την άνοιξη του 2022 και έχουν αγκαλιάσει πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην καρδιά της ακρίβειας βρίσκεται η εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Και ήρθατε εκ των υστέρων, ενώ αμφισβητούσατε την ύπαρξη υπερκερδών στα δηληστήρια, να φορολογήσετε με το χαμηλότερο δυνατό προβλεπόμενο συντελεστή, το 33%.
Εκεί που λέγατε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη, με 33% λέτε θα μαζέψετε 400 εκατομμύρια. Εκεί γιατί δεν κάνετε δημοσιονομική παρέμβαση λοιπόν μεγαλύτερη, εφόσον παραδεχτήκατε υπό το βάρος της πίεσης της αντιπολίτευσης και των εκοφαντικών γεγονότων ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Γιατί δεν εξαντλείτε το περιθώριο του κανονισμού του ευρωπαϊκού για να έρθουν μεγαλύτερα έσοδα και να σας δώσουν και μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων. Και αυτή η ακρίβεια είναι που πέφτει στα κεφάλια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες επομίζονται όχι μόνο μεγάλους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και τη δική σας αστοχία απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι γιατί αναγκάζονται τώρα οι μικρές επιχειρήσεις να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις για το ρεύμα? Διότι κρίθηκαν κρατικές ενισχύσεις από την ΕΕ. Αυτό που σας λέγαμε εμείς δηλαδή. Ότι επιδοτείτε τα μονοπόλια. Δεν επιδοτείτε τη μικρή επιχείρηση. Δεν βάζετε πλαφόν στα κέρδη. Ταμείο ανάκαψης. Εδώ νομίζω ότι είναι σοκαριστική η αποκάλυψη που πήραμε με την απάντησή σας σε δική μας ερώτηση. Σας ζητήσαμε μετά από πολλαπλή αντιπαράθεση και εντός και εκτός του Κοινοβουλίου να μας δώσετε το μέγεθος των εταιριών οι οποίες έχουν παραλάβει δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το μέγεθος ως προς τον αριθμό εργαζομένων. Τα αποτελέσματα ήταν σοκαριστικά. 150 επιχειρήσεις έχουν λάβει 9,5 δισεκατομμύρια δάνεια, σύμφωνα με τον πίνακα που μας δώσατε, μιλάω κύριε Χατζηδάκη, και 7 επιχειρήσεις, μικρές, που έχουν ως 10 εργαζόμενους, 0 έως 9, έχουν γίνει παραλήπτες δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, από τις 700.000 επιχειρήσεις που είναι σε αυτή την κατηγορία, μόνο 7 έχουν καταφέρει να διαβούν την πόρτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είστε δέσμοι μιας επιλογής που λέει ότι η υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι καλή για την οικονομία. Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά μελέτη του Πανεπιστημίου του Κορνέλ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γιόρκ, όπου οι ερευνητές πήραν δεδομένα ανάπτυξης και συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας από 47 χώρες για τα 30 τελευταία χρόνια. Και δείξαν ακριβώς ότι η συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας και η υπερσυγκέντρωση στον χρηματιστηριακό κλάδο δεν κάνει καλό στην οικονομική ανάπτυξη. Διότι διαμορφώνει τεμπέλικα μονοπόλια, τα οποία υπολείπονται των αναγκαίων επενδύσεων για την οικονομία. Διότι έχουν δεσπόζουσα μονοπωλιακή θέση σε κάθε αγορά. Δεν έχουν κανένα κίνητρο να επενδύσουν. Και σας καλώ να εξετάσετε γιατί η ελληνική οικονομία βρίσκεται τελευταία στην κατάταξη του ποσοστού επενδύσεων ως ποσοστό του ΕΠ μέσα στην ΕΕ. Μήπως η υπερσυγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας φταίει αυτό? Είδα το σημερινό πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής. Το έχετε δει, φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ. Εκτιμώ ότι έχετε ρίξει μια ματιά σήμερα το πρωί. Να καταθέσω, συγγνώμη, τη μελέτη στα πρακτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέει? Ότι οι τράπεζες θα ανακοινώσουν κέρδη 2,4 δις το εξάμηνο. Και ότι οι σιγμένες πάνω από 5 δις κέρδη συνολικά στο εξάμηνο. Όλες οι σιγμένες μαζί 5 δις και μόνο οι τράπεζες 2,4. Ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο βαθιά στο δρόμο της υπερσυγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Πόσο θα σας πάρει να παραδεχτείτε ότι και στις τράπεζες υπάρχουν υπερκέρδη, κύριε Υπουργέ? Σας πήρε ένα τρίμηνο μετά την αντιπαράθεση που είχε ο Σωκράτης ο Φάμελος με τον κύριο Θεοχάρη μέσα σε αυτή την αίθουσα για τα διελιστήρια. Πόσο να περιμένουμε για τις τράπεζες να παραδεχτείτε ότι υπάρχουν υπερκέρδη? Και πόσο να περιμένουμε και την ομοθέτησή σας? Διότι εγείραμε τα ζητήματα των χρεώσεων και μας είπατε ότι θα κραδένετε την απειλή της νομοθέτησης προς τις τράπεζες αν συνεχίσουν να έχουν μεγάλες χρεώσεις. Τραπεζικός τομέας. Για να ολοκληρώνω σιγά σιγά. Οι τράπεζες πάνε για τρίτη-τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ στα υπερκέρδη. Θεωρείτε ότι είναι καλό για την οικονομία αυτό? Είναι καλό να έχουμε 16 ή και πλέον δις αναβαλλόμενο φόρο? Έχετε καμία πρόθεση να επιβάλλετε μείωση στις προμήθειες? Και επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ένα ζήτημα το οποίο εκτενώς έχουμε συζητήσει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εξάντλησε κάθε
μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου για να το φέρει στην επιφάνεια. Το δημόσιο από τη διάσωση των τραπεζών και την πώληση των μετοχών την οποία η δική σας κυβέρνηση επέλεξε να κάνει έχασε 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, 40 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι στο δημόσιο χρέος. Πουλήσαμε ως δημόσιο μετοχές των τραπεζών οι οποίες γράφουν κέρδη κάθε χρόνο. Τη στιγμή που όλοι οι διεθνείς οίκοι προβλέπουν αύξηση στη μετοχή τους. Μπήκαμε στη Eurobank με 10 δις. Πουλήσαμε και βγήκαμε με 93 εκατομμύρια ευρώ. Εύστοχη κίνηση. Στην Alpha Bank με 4 δις. Βγήκαμε με 300 εκατομμύρια ευρώ. Στην Εθνική Τράπεζα με 5 δις. Βγήκαμε με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Παραμένει το 18% στο δημόσιο. Να δούμε και εκεί ποια θα είναι η επιλογή σας. Στην Πειραιώς μπήκαμε με 18 δισεκατομμύρια ως δημόσιο. Βγήκαμε, ένα λεπτό θα χρειαστώ κύριε Πρόεδρε παραπάνω, κύριε Πρόεδρε από το προβλεπόμενο. Και βγήκαμε με 1,35, 18 δις βάλαμε, βγήκαμε με 1,35. Είναι τεράστιες ζημιές για το δημόσιο. Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες που βγήκανε σχεδόν με τα λεφτά τους. Τι είναι κομμουνιστικές χώρες. Είναι χώρες σταλινικού καθεστώτος. Επειδή κάνανε τη λογική για το δημόσιο συμφέρον επιλογή. Και εδώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι γίναμε μάρτυρες και μιας απαράδεκτης κοινοβουλευτικής επιλογής, διότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είχε ζητήσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αυτές τις εξελίξεις, τη διάθεσή σας να πουλήσετε τις μετοχές των τραπεζών. Και αυτό το είχαμε κάνει από τον περασμένο Οκτώβρη. Και αναβάλατε διαρκώς αυτή τη συνεδρίαση. Αποκαλύφθηκε ότι η καθυστέρηση ήταν η επιλογή σας για να προλάβετε να κάνετε τις τρεις μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις. Στην Εθνική, στην Alpha Bank και στην Πειραιώς. Και να έρθετε ασεβώς προς την Εθνική Αντιπροσωπεία και την Αρμόδια Επιτροπή να εκφωνήσετε ένα δελτίο ιδιωτικοποιήσεων κατά το δελτίο ειδήσεων. Μεθοδεύσατε να μην γίνει συζήτηση. Ερχόμαστε λοιπόν στο προκείμενο. Μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη κατάσταση με τις τράπεζες φέρνετε τη σημερινή σύμβαση. Εμείς λέμε ότι ο πέμπτος πυλώνας είναι απαραίτητος και είμαστε υπέρ του πλουραλισμού στον τραπεζικό κλάδο. Και ξέρουμε και βλέπουμε ότι χωρίς πλουραλισμό δεν υπάρχει περίπτωση να πιεστούν τα επιτόκια προς τα κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν συνθήκες που να επιτρέψουν να μειωθούν οι προμήθειες. Για μας και ο πέμπτος και ο έκτος και ο έβδομος πυλώνας είναι επιθυμητός. Και κυρίως ο δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Με αυτή τη σύμβαση που φέρετε δεν έχουμε καμία εγγύηση όμως ότι θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δημοσίου και το ποσοστό που δικαιούται. Δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ότι θα μειωθούν οι προμήθειες, ότι θα μειωθούν τα επιτόκια. Αυτά είναι τα κριτήριά μας και δεν μπορούμε να δώσουμε τη συνένεσή μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, παραμένει απομονωμένη. Απομονωμένη πολιτικά, απομονωμένη από την κοινωνία, από την αγορά και τα προβλήματά της. Είναι απομονωμένη και μέσα στο κοινοβούλιο και απέναντί της θα βρει ένα ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία που θα είναι ο καταλύτης μιας μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας που θα κατακτήσει τη λαϊκή πλειοψηφία σύντομα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αξιόγλου.